Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 27χρονος Ρουμάνος, ο οποίος εκτέλεσε ψυχρό τον κτηνοτρόφο στο Πετροκεφάλι. Ποιος θα μου το γιατρέψει πίσω, ποιος θα γιατρέψει πληγέ στο 8χρονο που έπεσε απάνω του και φώναζε. Ποιος. Ο 27χρονος Ρουμάνος οδηγήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα στα δικαστήρια με τον δράστη να ομολογεί την πράξη του και να επαναλαμβάνει τους λόγους που τον οδήγησαν στη δολοφονία. Η απολογία του διήρκησε 3 ώρες με τον εισαγγελέα και ανακριτή να αποφασίζουν την προφυλάκησή του. Και σήμερα υπήρξαν σκηνές έντασης με τους συγγενείς του κτηνοτρόφου να ουρλιάζουν φωνιά. Για εμψυχρό εκτέλεση και για ένα προμελετημένο έγκλημα έκαναν λόγο οι συνήγοροι της οικογένειας του θύματος. Πρόκειται για μια εμψυχρό εκτέλεση, ένα άρτια οργανωμένο σχέδιο βάσει του οποίου αφαιρέθηκε η ζωή ενός ανθρώπου. Αν αυτό δεν είναι προμελετημένος φόνος, τι είναι πραγματικά. Με εντυπωσιάζει η βία, η σκληρότητα, αν θέλετε, η οποία είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της Κρήτης, με βάση την οποία εκτελέστηκε το σχέδιο αυτό. Υπερβαίνει, αν θέλετε, και κατά πολύ τους τύπους των αδικημάτων των τελευταίων ετών. Είχε προσχεδιάσει για καιρό τη συγκεκριμένη πράξη, είχε τη σπουδή να προμηθευτεί το όπλο, είχε εποπτεύσει το χώρο ώστε να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να δράσει και φρόνω ότι δεν υπάρχει για τη συγκεκριμένη πράξη απολύτως καμία περίσταση που να ελαφρύνει τη θέση του δολοφόνου. Και αυτό διότι δεν επέδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. Θέλω να μου τον δώσει μόνο από το δικαστήριο. Αναφορικά με το όσα επικαλέστηκε στην ομολογία του ο δράστης περί κακομεταχείρισής του από τον κτηνοτρόφο, ισχυριζόμενος ότι το θύμα τον εξανάγκαζε με τη βία να συνευρίσκεται ερωτικά με επιχειρηματία, καθώς και άλλες νοσηρές καταστάσεις, οι συνήγοροι της οικογένειας του θύματος διαψεύουν τους ισχυρισμούς του, κάνοντας λόγο για αποκοίματα φαντασίας. Να ακουστεί η χειρά και διαψεύδοντας τις φημολογίες περί κακομεταχείρισης του εργάτη Βοσκού από το θύμα, να πω ότι όλα αυτά είναι αποκοίματα της φαντασίας του, μυθεύματα, μυθοπλασίες, ουδέποτε είχαν γίνει. Γνωρίζετε καλύτερα από εμένα και όλη η κοινωνία η δικιά μας γνωρίζει ότι οι κτηνοτρόφοι, οι βοσκοί των κτηνοτρόφων, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν τους αρέσει κάτι, ένα πρωί σηκώνονται και φεύγουν. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει το έγκλημα αυτό. Χάθηκε άδικα ο άνθρωπος αυτός και πραγματικά θα πρέπει να ακουστεί η αλήθεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα προσπάθησε να ενοχοποιήσει κάποιο άλλο δημότη του Πετροκεφαλίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 30χρονος ομοεθνής του, ο οποίος κατηγορείται για άμεση συνέργεια στο φόνο, καθώς φέρεται να προμήθευσε στον 27χρονο το φωνικό όπλο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του κτηνοτρόφου.